Τελέσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το μνημόσυνο, το ιερό μνημόσυνο των μεγάλων ευεργετών και δωρητών της πόλης αυτής και της επαρχίας. Από πολλών ετών και ακόμη υπάρχουν ευεργέτες και έχουμε καθιερώσει να γίνεται αυτό το μνημόσυνο μία Κυριακή του Ιανουαρίου προς το τέλος του Ιανουαρίου, οπότε γίνεται και απολογισμός του έργου το οποίο επιτελούν τα ιδρύματα της πόλεως αυτής, γι' αυτό και μετά από τη θεία λειτουργία στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, περίπου στις 11 η ώρα, θα γίνει απολογισμός των ιδρυμάτων για την περσινή χρονιά. Το καθιερώσαμε αυτό για να τιμούμε τη μνήμη αυτών των μεγάλων ευεργετών και δωρητών της πόλεως μας. Ό,τι έχουμε στην πόλη μας μεγάλο, αυτό οφείλεται στους μεγάλους ευεργέτες μας. Αυτή η πόλη και αυτή η επαρχία είναι μικρή, και πόλη και επαρχία, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή και ζωντανή. Δηλαδή τόσους ευεργέτες που έχει βγάλει, που δεν υπάρχουν σε άλλες μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν μεγάλες πόλεις που δεν έχουν ευεργέτες. Εδώ αυτή έχει μια δυναμικότητα, αυτή η πόλη και αυτή η επαρχία. Άνθρωποι που δίνουν την περιουσία την οποία απέκτησαν, κυρίως στην Αμερική οι περισσότεροι, επέστρεψαν και έδωσαν όλη την περιουσία τους για την πόλη αυτή. Και μάλιστα ο αείμνηστος Δημήτριος Παπαχαραλάμπους δεν είναι ευεργέτης αυτής της πόλεως, αλλά με βασιλικό διάταγμα είναι και εθνικός ευεργέτης, γιατί η περιουσία την οποία διέθεσε είναι πάρα πολύ μεγάλη και υπερβαίνει τα όρια μιας απλής ευεργεσίας. Και κάναμε αυτό το μνημόσυνο και τον απολογισμό. Παράδειγμα να σας πω, απλώς φέτος περίπου 50.000 ευρώ για υποτροφίες σε παιδιά. Και αν υπολογίσω όλα τα χρόνια τα οποία έχω την Προεδρία των Ιδρυμάτων, πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα Ιδρύματα πήγανε για υποτροφίες και βραβεία σε παιδιά για να σπουδάζουν. Πόσα παιδιά στα 27 αυτά χρόνια δεν σπούδασαν και έρχονται και μου το λένε, αν δεν είχαμε το οικονομικό βοήθημα και την υποτροφία την οποία μας δώσατε το Ίδρυμα, δεν θα μπορούσαμε να σπουδάσουμε. Πόσα παιδιά σε αυτά τα 27 χρόνια δεν σπούδασαν από τα χρήματα τα οποία αξιοποιούμε κατά το καλύτερο τρόπο, άψογα και διαχείριση, άψογη διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια, και ανεδείχθησαν άνθρωποι επιστήμονες για την κοινωνία, και αυτό οφείλεται και στην προσφορά των ευεργετών αλλά και στη διαχείριση την οποία τελούμε μαζί με τα μέλη των Ιδρυμάτων, που πάντοτε πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης, αντιπρόεδρος είναι ο εκάστοτε δήμαρχος, και μέλη του Συμβουλίου, διευθυντές γυμνασίων, λυκείων, της τραπέζης και τα λοιπά, και γίνεται μια αξιόλογη δράση, και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλα αυτά τα χρόνια τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιδρυμάτων, οι οποίοι συμπαρίστανται στο έργο αυτό το οποίο επιτελούμε για το καλό της πόλεως, και είναι φυσικά και αυτό καθεαυτό, πέρα από το μνημόσυνο που τελέσαμε, είναι και αυτό το ότι προσφέρεται όλο αυτό το χρηματικό ποσό στα παιδιά για να σπουδάζουν, είναι ένα μνημόσυνο των ευεργετών και μας υποδεικνύουν ότι πάντοτε πρέπει να έχουμε την αγάπη, να αγαπούμε το Θεό και τους ανθρώπους, και να διαθέτουμε ό,τι ο Θεός μας δίνει, να το διαθέτουμε για την κοινωνία, για τους ευάλωτους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, για τους ανθρώπους που δεν έχουν τα απαραίτητα, κυρίως για παιδιά να σπουδάζουν και να γίνονται μετά ευεργέτες της κοινωνίας. Αιωνία η μνήμη των αειμνήστων ευεργετών. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού θα προσφέρουμε κάτι σε εσάς, ένα πρωινό, και στις 11 η ώρα θα γίνει αυτός ο απολογισμός των Ιδρυμάτων, για να δείτε κι εσείς και να ρωτήσετε αν θέλετε, για να σας απαντήσουμε, για να μάθετε την πέρα για πέρα καλή και άριστη διαχείριση που γίνεται στα Ιδρύματά μας. Του Κυρίου δε...